Η πρόκληση είναι ανοιχτή και αφορά μια καλή εκπαιδευτική σεζόν. Αυτή ξεκίνησε με ευχές και τον καθιερωμένο αγιασμό. Κατά τη γνώμη μου, πέρα από την υποδομή υπάρχει και το εκπαιδευτικό προσωπικό και στο σημερινό σχολείο, σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε επάρκεια διδακτικού προσωπικού. Όπως ακριβώς το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας έχει αυτή τη στιγμή πληρότητα στους εκπαιδευτικούς και αύριο κανονικό διδακτικό πρόγραμμα, αυτό γίνεται σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι σχολικές υποδομές είναι αναβαθμισμένες, με την εικόνα να είναι πολύ καλή και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμάτας. Να σου πούμε ότι ήταν σε ένα μεγάλο σχολείο που είναι τόσο μεγάλο, που είναι το πιο μεγάλο στο νομό μας, το πιο μεγάλο στην Εσσηνία. Και δεν είναι μόνο μεγάλο, αλλά είναι και καινούριο. Και είναι τόσο καινούριο που το προσέχουμε όλοι μας για να μείνει σαν καινούριο. Και όχι καινούριο, αλλά είναι και όμορφο. Και δεν είναι μόνο όμορφο, αλλά έχει και τους καλύτερους δασκάλους και δασκάλες ίσως. Και είναι καλύτερη γιατί μία από αυτές θα είναι καινούριο σαν δασκάλα. Και βέβαια έχει τους καλύτερους γονείς, έτσι υπακούεται αυτό. Ένα τέτοιο σχολείο θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Νέα μέρα χαράς. Και για ευχές στα παιδιά που ξεκινούν την νέα τους χρονική χρονιά, βεβαίως και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, γιατί όλη η εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται όλους αυτούς τους παράγοντες. Βρισκόμαστε σε μια σχολική μονάδα για την οποία η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πολύ περήφανη για τη συμβολή της, βασικά για την αποκλειστική χρηματοδότηση αυτού του έργου. Ασφαλώς είμαστε ακόμα πιο υπερήφανοι για τη συμβολή μας στην πρωτοβουλία που είχε η διάθεση του σχολείου για την βιβλιοθήκη, αλλά αυτό που μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά και νομίζω ότι πρέπει να το σημειώσουμε όλοι είναι η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων. Και το έκαναν και το κάνουν και θα το κάνουν και στο μέλλον. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει την ευθύνη των υποδομών. Είχαμε την ευθύνη κατασκευής αυτού του σχολείου. Είμαστε δίπλα και στο Διευθυντή και στο Σύλλογο για οποιοδήποτε ζήτημα έχει το σχολείο να το επιλύουμε, πάντοτε στα πλαίσια των δυνατοτήτων, και θέλω να παρακαλέσω και εγώ και από τη δική μου την πλευρά τον καλό Σύλλογο Γονέων, ο οποίος υπάρχει και λειτουργεί εδώ, να έχει την καλύτερη συνεργασία μαζί μας όπως μέχρι τώρα, για να λύνουμε συνεχώς προβλήματα για τα παιδιά μας, γιατί δεν έχουμε τίποτα το καλύτερο.